Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You. Μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Κορυφώνονται οι διαβουλεύσεις για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους στο πλαίσιο της Ερηνής Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Περισσότερα θα μας πει η Μαρίνα Φούντα. Μαρίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Πράγματι, στην Αμερικανική πρωτεύουσα, στην Ουάσιγκτον, έχουν μεταφερθεί οι συζητήσεις για το ελληνικό χρέος. Με τις διαβουλεύσεις θα μπορούσαμε να πούμε να μπαίνουν σιγά σιγά στο ζουμί τους εν ώψη της σύγκλησης του Washington Group σε 48 ώρες από τώρα περίπου, την Παρασκευή, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να περιμένει, να πετάει τον μπαλάκι στη γερμανική πλευρά, περιμένοντας τι έχει να μας πει το Βερολίνο για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει πλέον συμφωνήσει στο δημοσιονομικό μονοπάτι της Ελλάδας μέχρι και το 2022. Έχει σταματήσει πλέον να αμφισβητεί τις δημοσιονομικές επιδόσεις της Ελλάδας και πλέον ετοιμάζεται δυναμικά να πιέσει την ευρωπαϊκή πλευρά να αποκαλύψει τα σχέδιά της για το ελληνικό χρέος τις επόμενες ώρες. Πηγές από την Ουάσιγκτον. Να σημειώσουμε εδώ ότι το Insider βρίσκεται στο μπαλμό της Ερηνής Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις. Σύμφωνα λοιπόν με πηγές της Ουάσιγκτον, δεν απέχουμε παρά λίγα μόνο 24 ώρα από τη στιγμή που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα βγει στη σέντρα και θα ζητήσει από τους Ευρωπαίους και δίτους Γερμανούς να ανοίξουν τα χαρτιά τους. Κρίσιμο ρόλο για την επόμενη μέρα και για τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη θα αποτελέσει ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, ο νέος Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, ο Όλαφ Σόλτς, με τον οποίο συναντήθηκε στη γερμανική πρωτεύουσα πριν από μερικές μέρες ο Ευκλήδης Τσαχαλώτος, ενώ αναμένεται να υπάρχει και νέα συνάντησή τους στην Ουάσιγκτον, στο πλαίσιο της Συνόδου. Για να δούμε. Αυτό που επίσης πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι καθώς διεξάγεται η Σύνοδος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου έρχονται στη δημοσιότητα μια σειρά από πολύ σημαντικές εκθέσεις για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας με πολύ σημαντικές αναφορές και για την Ελλάδα. Ενδεικτικό παράδειγμα, η χθεσινή πρώτη έκθεση του Ταμείου η οποία βέβαια δεν έστειλε και τα πιο ευχάριστα μηνύματα για μας, καθώς το Ταμείο αποφάσισε να ρίξει πολύ χαμηλά το πύχη για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Ενδεικτικό είναι ότι για φέτος το Ταμείο περιμένει ανάπτυξη μόλις 2% για την Ελλάδα, για το 2018, έναντι της πρώτερης πρόβλεψής του που μιλούσε για ανάπτυξη 2,6%. Να σημειώσουμε εδώ ότι από την πλευρά της η ελληνική κυβέρνηση προβλέπει στο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο που καταρτίζει για την ελληνική οικονομία προβλέπει μια ανάπτυξη της τάξης του 2,3% για την Ελλάδα φέτος και αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι η μεγάλη απόκληση μεταξύ Δούνου του και ελληνικής πλευράς προκαλεί αφενός ανησυχίες. Και αφετέρου είναι εκείνη που θα κρίνει και τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους.